δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την ίδρυση και θα ήθελα και την βοήθεια του κυρίου νομικού συμβούλου, εάν έχω κάπου λάθος, να με, με την ίδρυση, ναι, να με βοηθήσει και ίσως και να μπορεί να με απαντήσει. Όταν είχε γίνει η αύξηση στα τέλη ίδρυσης, είχαμε πάρει μια απόφαση τότε, εδώ κατά πλειοψηφία βέβαια, αλλά έτσι είχε πάρθει και υιοθετήθηκε η αύξηση με την ρητή δέσμευση ότι θα επανεξεταστεί το θέμα το επόμενο εξάμεινο που τρέχει και θα έρθουν στοιχεία εδώ και θα μας δοθούν και σε εμάς στοιχεία για να μπορέσουμε να δούμε τι κάνουμε. Αυτό δεν έχει γίνει. Το εξάμεινο πέρασε. Τα ρολόγια δεν έχουν αντικατασταθεί, πολλές βλάβες δεν έχουν γίνει, τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Η ερώτηση λοιπόν είναι εάν θα γίνει κάτι. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης εδώ που θέλω την βοήθεια, αντάφτου έχουν γίνει κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές στην ίδρυυση. Και ρωτάω τον κύριο νομικό σύμβουλο. Κύριε σύμβουλε, όταν γίνεται κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό για οφειλή ίδρυυσης, που ο κανονισμός προβλέπει ότι όταν δεν πληρώνεται η ίδρυυση, κόβεται το νερό και ειδοποιείται ο αυτός, είναι παράνομο ή όχι να πάμε σε κατάσχεση χωρίς να κόβουμε το ρολόι και χωρίς να ειδοποιείται ο χρήστης? Αποτελεί πειθαρχικό παράδειγμα. Ο νόμος, να ολοκληρώσω, θα το απαντήσω. Ο νόμος που προβλέπει την κατάσχεση, ο νόμος που προβλέπει την κατάσχεση και δίνει το δικαίωμα στους ταμείες και στην Δημοτική Επιτροπή να κάνουν κατάσχεση, είναι ο παλιός νόμος και επεκτείνει το δικαίωμα του έφορα. Έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν κάποτε προνόμιο του έφορα να το κάνει. Του έφορα και του τελώνει. Και τώρα το επεκτείνει και σε δημόσιους οργανισμούς και σε δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν, τότε έλεγε ότι ο έφορας πριν κάνει την κατάσχεση είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει τον εφηλέτη για να πληρώσει. Αλλιώς είναι πειθαρχικό παράδειγμα η κατάσχεση. Και ρωτάω, ο ταμείας του Δήμου και ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας κοινοποιήσανε στους οφηλέτες την οφειλή ή πήγαν κατευθείαν για κατάσχεση και έχουν κάνει πειθαρχικό παράδειγμα και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά? Κύριε Σύμβουλε, μπορείτε να μου απαντήσετε νομικά και ο Δήμαρχος πολιτικά. Κύριε Διαμαντή, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Έτσι όπως το λέτε, συμφωνώ, θα το υποθέτω ότι θα έχει κάποιες προϋποθέσεις. Όμως δεν μπορώ να πω αν υπάρχει παράδειγμα ή όχι, διότι δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Εάν έχω τα στοιχεία, θα τα δω, πολύ φορή χωρίς να σας πω και να σας απαντήσω. Θα τα δω, θα γίνω εγώ. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις, υπάρχει το καταστατικό της ίδρυσης που έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο άρθρο 32 αναφέρει σαφώς πώς γίνεται η διακοπή με συνεχόμενες ειδοποιήσεις στον οφειλέτη. Και αν δεν το έχει ο νομικός, μπορώ να του το δώσω εγώ αυτή τη στιγμή. Το καταστατικό ίδρυσης. Λογικά, σας το δώσω. Θα έλεγα να έχουν και εξαρτημένη απάντηση, δεν το κάνει τώρα που σου μιλάω. Έχουν και το άρθρο, το νόμο. Θα κοιτάξω είναι ο νομικός και η απάντηση τώρα. Δεν το έχει τώρα, το δώσω αυτό. Αυτό δεν φτιάξω. Μπότσι, σαν παράδειγμα, δεν έφτιαξε τίποτα. Προσπάθησε να το φτιάξει από όλες. Εντάξει, δεν συνάδελφε. Χρειάζεται να είναι καλύτερο. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε ένα τρόπο
δηλαδή, οι οποίοι έχουν οφειλές και του πηγαίνουμε και συσίδιο. Να του κόψουμε και το νερό. Δεν είπα να του κόψουμε το νερό. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Είπα να του κάνουμε κατάσταση, αν δεν έχουμε εξαρτήσει τα άλλα μέτρα. Δεν μπορούμε να του κόψουμε.